χρειάστηκε νέα παρέμβαση του Αχιλέα Μπέου στον Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικέ διαδικασίε για την πρόσληψη ο ογκολόγου με μπλοκάκι στη μονάδα χημειοθεραπείων του νοσοκομείου Βόλου. Σύμφωνα με ασφαλεί πληροφορίε τη TRT, άμεσα ο ογκολόγο Γιώργο Ρίγα θα αναλάβει καθήκοντα στο αχυλοπούλιο μέχρι να προκηρυχθεί η μόνιμη θέση ογκολόγου από το Υπουργείο Υγεία. Νωρίτερα σήμερα ο Δήμαρχο Βόλου συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου για το συγκεκριμένο θέμα, εκφράζοντα τη δυσφορία του για το δυσκίνητο γραφειοκρατικό Κράτος, αλλά και για την στάση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία, που μπλοκάρισε την αρχική πρωτοβουλία για την πρόσληψη του κυρίου Ρίγα. Υπάρχει πόνος εδώ. Ήρθε ο πρόεδρο των καρκινοπαθών. Ήρθαν άνθρωποι καρκινοπαθεί που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση. Και παίζει ρόλο, ε, αν τηρηθεί ο τρόπο ή η γραφειοκρατία όπω προβλέπετε, που είναι χρονοβόλα και ταυτόχρονα ο κόσμος πεθαίνει. Δεν τρέπεσε ρε, λίγο και βγαίνει και κάνει δηλώσει. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά υπάρχει μια κολλησιεργία. Mm. Θέλω να πιστεύω σήμερα, τώρα, μόλι επικοινωνήσαμε εδώ, σε συνεργασία με τον κύριο Ντόκο, τον διοικητή. Ε, με την αρμόδια γενική γραμματεία και τον Υφυπουργό. Ε, θέλω να πιστεύω, μέχρι το απόγευμα το αργότερο αύριο θα έχουν μπει υπογραφέ και άμεσα προκυρήσετε η θέση, ώστε άμεσα να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα που μα δίνει. Έστω και προσωρινά να έρθει ένα ογκολόγο ανεξαρτήτου ονόματο. Εδώ δεν είναι ποιο μπορεί να προσφέρει του ανθρώπου που πονάνε και όχι ποιο θα είναι και πώ θα είναι. Από πλευρά διοίκηση νοσοκομείου, ευελπιστούν ότι θα τρέξουν με ταχύ ρυθμού οι διαδικασίε για την πρόσληψη ιδιώτη ογκολόγου με μπλοκάκι. Εμεί έχουμε ζητήσει βοήθεια εξ αρχή. Επανειλημμένα ζητήσαμε και από την ΕΠΕ να συνδράμουν τα ογκολογικά τμήματα και οι συνάδελφοι που υπάρχουν στο πανεπιστημιακό και στο κρατικό. Και πράγματι, τελευταία έχει... έρχεται μία φορά τη βδομάδα και μα βοηθάει συνάδελφο από το Κουτλιμπάνιο Νοσοκομείο, μία φορά τη βδομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα η διαδικασία για τον μπλοκάκι ξεκίνησε. Εφόσον εκδηλώσει ε, κάποιο την επιθυμία, είτε είναι ο κύριο Ρήγα είτε οποιοδήποτε άλλο ογκολόγο, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τώρα ε, ο κύριο Μπέο προσπάθησε και αυτό από τη δικιά του μεριά να βοηθήσει τα πράγματα και να επιταχύνει τι διαδικασίε. Ο κύριο Ρήγα λοιπόν ε, θεωρώ ότι είναι επιστήμονα αλλά εκτός από επιστήμονας είναι και άνθρωπος και δεν θα σταθεί επάνω σε γελιότητες από έναν άνθρωπο που προσβάλλει την ιδιότητα του Προέδρου ε, του Ιατρικού Συλλόγου. Βολέ κατά του Υπουργείου Υγεία, που εδώ και έξι μήνε δεν έχει προκηρύξει μόνιμη θέση ογκολόγου, εξαπέλυσε το μέλο τη Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Μαγνησία, Παύλο Μαλινδρέτος. Πώ το Υπουργείο δεν έχει ευαισθητοποιηθεί όλου αυτού του μήνε να προκηρύξει τη θέση του μόνιμου γιατρού και ξαφνικά τώρα δραστηριοποιείται για να φέρει τον ιδιώτη. Πότε τώρα που είδαμε ότι όλους αυτούς τους μήνες δεν έκλεισε το ογκολογικό τμήμα. Αυτό δηλαδή είδαμε. Αναρωτιέμαι. Και αφού είδαμε ότι δεν έκλεισε το ογκολογικό τμήμα, το τμήμα χημειοθεραπείων για την ακρίβεια, εσπεύσαμε να φέρουμε έναν ιδιώτη μέσα. Ε, αυτό είναι που θα συμβαίνει από εδώ και πέρα στα τμήματα που έχουν ανάγκη από στελέχωση.